σας καλωσορίζουμε στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Όπως ήδη γνωρίζετε, το βασικό αντικείμενο της σημερινής συνέντευξης σχετίζεται με την παραλλαγική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την εισαγωγική παρέμβαση του Προέδρου της Συνεργατικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα ακολουθήσουν όπως πάντα οι δικές σας ερωτήσεις. Να σε ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία και την παρουσία σας εδώ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπε ο Πάνος ο Σκουρλέτης, έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην πορεία προς τη δημοκρατική του εμβάθυνση και τη μετεξέλιξή του από συνεργατικό σχήμα συνιστοσών σε ενιαίο φορέα, ενιαίο δημοκρατικό φορέα των μελών του. Η ευθύνη που μας βαραίνει σε αυτή την προσπάθεια ξεπερνάει τη σκοπιά μιας παράταξης, ξεπερνάει το πλαίσιο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι ευθύνη απέναντι στην κοινωνία που δοκιμάζεται, είναι ευθύνη απέναντι στο λαό μας που γονατίζει, απέναντι στον τόπο που περνάει για άλλη μια φορά δραματικές στιγμές. Την ώρα που εμείς προχωράμε σε αυτές τις διεργασίες, που θα κορυφωθούν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο με την πανελλαδική συνδιάσκεψη, βρισκόμαστε σε μια τραγική περίσταση, σε μια τραγική στιγμή για την κοινωνία. Πάνω από 2.300.000 συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ήδη διανύουμε, θα μπούμε σε λίγο, στον έκτο χρόνο ύφεσης, γεγονός που δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια χώρα σε περίοδο ειρήνης. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες στιγμές από τότε που βρέθηκε στη δίνη μεγάλων πολέμων στην περιοχή. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έχει μειωθεί πάνω από 20 μονάδες από την έναρξη της κρίσης. Το κοινωνικό κράτος έχει καταρρεύσει. Δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά, δημιουργώντας στρατιές ανέργων, και σε αυτές τις συνθήκες το καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο απέναντι στην αριστερά και στην ιστορία της. Το καθήκον μας είναι απέναντι στον τόπο και στο λαό. Είναι καθήκον σωτηρίας, είναι το καθήκον μας να σταματήσουμε την καταστροφή, να οργανώσουμε την ανατροπή, να σχεδιάσουμε την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. Και αυτό το καθήκον δεν μπορούμε να το εκπληρώσουμε ως εντολοδόχοι αναλαμβάνοντας μία εργολαβία κατανάθεση. Αυτό το καθήκον επιβάλλεται για να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας, να το επιμεριστούμε πολλοί και πολλές. Γι' αυτόν τον λόγο και καλούμε όλους τους πολίτες που μας ψήφισαν, όλους τους πολίτες που μας στήριξαν, που πιστεύουν στις ειλικρινείς μας προθέσεις, που ελπίζουν στην προσπάθειά μας, τους καλούμε να έρθουν μαζί μας, να γίνουν συμμέτοχοι, όχι να παρακολουθούν από απόσταση. Τους καλούμε να ενταχθούν στις γραμμές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δεν θα τα καταφέρει αν δεν γίνει ένα με όλους όσοι τον υποστηρίζουν και προσδοκούν από αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν θα τα καταφέρει αν δεν αλλάξει. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είσαι εσύ, όπως λέει και το σλόγγαν στις αφίσες και στην καμπάνια μας. Όχι μια γραφειοκρατική νομεγκλατούρα ηγεσιών. Δεν θέλουμε να αναπαραστήσουμε το μοντέλο κόμματος
που έχουμε δει στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά, ξέρουμε ότι δεν είναι μια εποχή όπου η ένταξη σε κομματικούς οργανισμούς είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι της μόδας, όπως ήταν ενδεχομένως σε άλλες εποχές, και όχι αδίκως. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε ένα παροχημένο κομματικό μοντέλο. Δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε μια γραφειοκρατική νομεκλατούρα ηγεσιών, αλλά ένα πλατή, λαϊκό, δημοκρατικό σχήμα που θα στηρίζεται στα μέλη και στον κόσμο του. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια οριακή στιγμή για τον τόπο, αλλά και για τη δημοκρατία. Μπορεί να πέρασε η 16η Νοεμβρίου, ορόσημο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, για την εξάντληση των αποθεματικών στα ταμεία του κράτους. Είχε πει ο Υπουργός των Οικονομικών ότι στις 16 θα πεινάσουμε, θα πάθουμε ασφυξία. Δεν πεινάσαμε στις 16, ο κόσμος πεινάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κοινωνία έχει πάθει ασφυξία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που εξαντλήθηκε στις 16 δεν ήταν τα αποθεματικά στα ταμεία. Αυτό που εξαντλείται καθημερινά είναι η αντοχή του λαού μας απέναντι στο ψέμα και στην υποκρισία. Σήμερα 19 Νοέμβρη είμαστε μπροστά σε 4 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και 10 υπουργικές αποφάσεις. Με όλα όσα δεν τόλμησαν οι συνεταίροι της κυβέρνησης να βάλουν μέσα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Στο στόχαστρό τους πια δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και η ίδια η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κ. Σαμαράς όταν έλεγε ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα, έλεγε τη μισή αλήθεια. Εννοούσε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή, διότι η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπαίνει απλά στο περιθώριο, καταργείται η λειτουργία της. Πλέον οι τροϊκανοί επίτροποι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν αυτές που αποφασίστηκαν χθες, θα κυβερνούν ερήμη των συσχετισμών και των διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται απλά για μία εκτροπή. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραχάραξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε μία άλλη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας αυτές τις ανεύθυνες εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «προτεκτοράτ». Η χώρα μας μετατρέπεται σε μία αποικία χρέους και καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η ίδια η δημοκρατία. Και σε αυτό το έγκλημα εκποίησης της χώρας μας, έκθετος δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, αλλά και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, οι οποίοι συνενούν. Στις πράξεις αυτές που δένουν χειροπόδαρα τη χώρα και στις ρυθμίσεις αυτές που καταστρατηγούν την ίδια τη δημοκρατία. Αναρωτιέμαι, δεν ήξεραν 10 μέρες πριν τις απαιτήσεις της Τρόικα, τις επιπλέον απαιτήσεις για τη δόση? Δεν τόλμησαν να τα φέρουν αυτά προς ψήφιση. Ενδεχομένως γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα είχαν αυτή έστω την ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θέλω όμως να μείνω λίγο στο θέμα της διαδικασίας, διότι δεν είναι διαδικαστικό, είναι ουσιαστικό. Σε 2 μήνες έχουμε 11 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και αναρωτιέμαι, πώς μπορεί να κυβερνάτε μια χώρα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Όλοι οι νόμοι που έχουν έρθει στο Κοινοβούλιο έρχονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Την προηγούμενη εβδομάδα η Βουλή λειτουργήσε για μία μόνο ώρα. Από το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου,
έχουμε καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε ως εδώ, την οποία την έχουν θαμμένη σε κάποια συρτάρια 2,5 μήνες τώρα, και πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα τη φέρουν προς συζήτηση ταυτόχρονα με μια πρόταση που θα βγάλουν ως ταχυδακτυλουργή από τα μανίκια τους και θα αφορά στο ίδιο θέμα, χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιεί ευθύνες. Διότι αυτή η τρικομματική κοινοπραξία βασίζεται σε αυτό που είχαμε πει κάποτε στη Βουλή και είχε ενοχλήσει πολλούς, στην ομερτά, στη συγκάλυψη των ευθυνών. Προχωρούν λοιπόν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λες και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, σε πολιορκία. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει άποψη για όλα αυτά που υπογράφει αυτές τις πράξεις. Αναρωτιέμαι. Και αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγηθεί η χώρα και η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Ότι φαίνεται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην διαλυθούν τα κόμματα που κυβερνούν, τα κόμματά τους μια ώρα αρχίτερα, και δεν τους απασχολεί καθόλου αν διαλύουν τη δημοκρατία και την ίδια την κοινωνία. Αύριο, στο Eurogroup, μια κυβέρνηση παραδομένη και χωρίς φωνή θα περιμένει και θα αποφασίσουν οι άλλοι για το μέλλον του τόπου. Θα περιμένει με το χέρι απλωμένο και με την λογική ότι ό,τι προαιρείστε καλόν είναι, να δει το αποτέλεσμα της διεθνούς αυτής σύγκρουσης ανάμεσα στην παροχημένη στρατηγική της κυρίας Μέρκελ για την Ελλάδα και την Ευρώπη και στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που για τους δικούς του λόγους δεν θέλει πια να χρηματοδοτεί ένα αποτυχημένο πρόγραμμα το οποίο απέτυχε διότι ήταν η δική τους συνταγή αποτυχημένη. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι για άλλη μια φορά θα μιλήσουν για εθνικό θρίαμβο. Η ίδια και μερίδα των μέσων ενημέρωσης που στηρίζει αυτή την οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μειοψηφία στο λαό. Θα είναι όμως σαν τους προηγούμενους θριάμβους του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπαδήμου. Πραγματικότητα είναι πως αυτή την κρίσιμη στιγμή τη χώρα κυβερνά μια κοινοπραξία προθήμων μερκελιστών, μια συμπαράταξη ακραίων νεοφιλελεύθερων, που μιλάει για ανάπτυξη ενώ έφερε μέτρα 19 δισεκατομμυρίων ευρώ λιτότητας και ετοιμάζεται να δεχθεί μια επιμήκυνση που θα κοστίσει περίπου 30 δισεκατομμύρια επιπλέον. Αυτή είναι μια κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη για τον τόπο για έναν ακόμα επιπλέον λόγο. Γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τίποτα προς όφελος του τόπου. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η μόνη μας επιλογή είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τους σταματήσουμε. Για να πούμε ως εδώ με τις εκτροπές, ως εδώ με την κατάλυση της δημοκρατίας και του συντάγματος και την δικτατορία των αγορών που επιχειρείται να επιβληθεί στη χώρα μας. Ως εδώ με έναν πρωθυπουργό που χαρίζει χρόνο στη Γερμανία και κλείνει το οξυγόνο στη χώρα μας, που λειτουργεί ως συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ, που κάνει την προεκλογική της εκστρατεία στην Ελλάδα και που κηρύζεται κρίσιμα θέματα για τη χώρα με γνώμονα τον προεκλογικό χρόνο της κυρίας Μέρκελ και όχι τις ανάγκες της χώρας. Απέναντι σε αυτή την πολιτική της υποτέλειας, εμείς λέμε ότι το μνημόνιο έχει αποδειχθεί πια ότι ήταν
μια εγκληματική και αποτυχημένη συνταγή. Μόνη λύση η κατάργησή του και η επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το χρέος με τις πολιτικές της ύφεσης δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο. Γι' αυτό λέμε διαγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους τώρα. Λέμε ρήτρα ανάπτυξης, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν και για την ίδια τη Γερμανία. Και λέμε συντονισμός των χωρών του Νότου, κυρίως όμως των λαών, που βγαίνουν στο προσκήνιο, που εξεγείρονται στην Ευρώπη για να αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική, να υπάρξουν μέτρα πραγματικής ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στα θέματα της συνδιάσκεψής μας και να σας πω ότι συνηθίζουμε εμείς στην αριστερά να λέμε ότι η φωνή μας έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Και πράγματι σε αυτόν τον τόπο όλες τις κρίσιμες στιγμές η παράταξη της αριστεράς, η αριστερά βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη, ανεξαρτησία, ελευθεριά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι η ιστορία του τόπου. Είναι η ιστορία του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν χιλιάδες αγωνιστές της δημοκρατίας. Σήμερα το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που χρεοκόπησε τον τόπο και που εξήγλυσε τα οράματα της μεταπολίτευσης είναι απόλυτα απαξιωμένο στη συνείδηση του λαού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Σήμερα η τρικομματική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα είναι η τρίτη και τελευταία του μνημονίου, λέει διαρκώς ψέματα, νομοθετεί τη βαρβαρότητα, παγιδεύει τη χώρα για δεκαετίες, την καθιστά όμηρο των δανειστών και των μεγάλων συμφερόντων που εποφθαλμιούν τη δημόσια περιουσία. Μιλάνε για τις δυνάμεις του χθες, οι πολιτικές δυνάμεις που δεν διστάζουν να μας πάνε πίσω έναν αιώνα. Μιλάνε για λαϊκισμό όπου βλέπουν κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα. Μιλάνε για ευελιξία και εννοούν ασυδοσία της αγοράς. Μιλάνε για διαρθρωτικές αλλαγές και εννοούν την κατάργηση όλου του εργατικού δικαίου. Την κατάργηση όλων των δικαιωμάτων που κερδίθηκαν με αγώνες και με θυσίες σε αυτόν τον τόπο. Μιλάνε για προσαρμογή και εννοούν ισοπαίδωση μισθών και συντάξεων. Μιλάνε για θεσμούς και έχουν εκδιώξει τη Βουλή από την πολιτική ζωή του τόπου, έχουν παραβιάσει σχεδόν όλα τα άρθρα του Συντάγματος. Αλλά απέναντί τους είναι ο λαός. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, που ανεξάρτητα από το αν έχει διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από το αν ψήφισε ή όχι τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, σήμερα παραδέχεται και προσδοκά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πολιτική εκείνη δύναμη που θα αλλάξει πορεία στον τόπο. Και δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η δύναμη που θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό δεν το αμφισβητούν ούτε οι εχθροί μας. Το μόνο που προσπαθούν να αμφισβητήσουν είναι αν θα τα καταφέρουμε. Και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε αν έχουμε το λαό συμμέτοχο στις προσπάθειές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την κοινωνία με όλες τις δυνάμεις. Απέναντι στην κυβέρνηση την τρικομματική και στην Τρόικα, απέναντι σε όλους όσους θέλουν να υποθηκεύσουν το μέλλον του λαού και του τόπου, είναι ένας πολιτικός φορέας που δεν θέλει απλά οι πολίτες να ελπίζουν σε αυτόν, αλλά θέλει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν. Γι' αυτό προχωράμε να φτιάξουμε μαζί τη νέα μεγάλη αριστερή και δημοκρατική στη λειτουργία και πλουραλιστική παράταξη.
σε μια εποχή απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κρίση εκπροσώπησης, εμείς επιλέγουμε με ενότητα, με δημοκρατία, να πλησιάσουμε τους πολίτες, να τους κάνουμε συνδιαχειριστές σε αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο. Αυτή η νέα πολιτική διαβούλευση πρέπει να σας πω ότι ξεκινά με τους καλύτερους όρους. Από τις 9 Σεπτέμβρη, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα πάνω από 550 συνελεύσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολιτών, και όχι μόνο όσοι συμπορεύθηκαν ή ψήφιζαν την αριστερά τα τελευταία χρόνια, αλλά πολίτες που βρέθηκαν στις κάλπες άλλων κομμάτων τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες επαναπροσδιορίζουν την πολιτική τους συνείδηση με βάση τα κοινωνικά τους βιώματα. Με βάση αυτό που εμείς ονομάζουμε ταξικό τους συμφέρον. Και αγκάλιασαν και αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα. Γιατί αναγνώρισαν σε αυτό μία συνεπή και αληθινή πολιτική δύναμη που στα χρόνια του Μνημονίου αντιστάθηκε και ταυτόχρονα κατέθεσε τη δική της εναλλακτική και ριζοσπαστική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Γιατί αναγνώρισαν πως προχωράμε προς το νέο, σεβόμενοι τη διαφορετική άποψη του καθενός και της καθεμιάς και με κριτήριο και με αξία τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Καλούμε λοιπόν όλον αυτόν τον κόσμο, όχι απλά να μας παρακολουθεί, αλλά τώρα να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στις διαδικασίες μετασχηματισμού. Να γίνει μέλος και να έχει ίσο μερίδιο στις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου που θα αφορούν την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Θα σας παραθέτουμε δημόσια τις διευθύνσεις όλων των γραφείων μας σε όλη τη χώρα, όπου όλη τη βδομάδα που διανύουμε, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, θα είναι ανοιχτά εγγράφοντας mail. Θα παραθέσουμε επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση για την ηλεκτρονική προεγγραφή μέσω διαδικτύου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ψηφίζουμε μαζικά τους αντιπροσώπους μας για την πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοέμβρη, 1 και 2 Δεκέμβρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο σε ενιαίο δημοκρατικό φορέα, με ορίζοντα το πρώτο συνέδριό μας την άνοιξη του 2013. Επιδιώκουμε να φτιάξουμε έναν φορέα ανοιχτό σε όλο το δημιουργικό και αγωνιστικό δυναμικό της κοινωνίας, έναν πολιτικό φορέα που θα επιδιώκει την κοινή δράση και τη συμπαράταξη της αριστεράς και όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών, έναν φορέα που θα συμμετέχει σε όλα τα κοινωνικά κινήματα χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς διάθεση χειραγώγησης, έναν φορέα ανοιχτό στην παραγωγή ιδεών, στις πρωτοβουλίες και στην αυτοοργάνωση, έναν φορέα δημοκρατικό που θα λειτουργεί συλλογικά και θα λαμβάνει τις αποφάσεις πάντα δημοκρατικά, αλλά ταυτόχρονα και έναν φορέα κοινωνικά γεωμένο, ταξικά προσανατολισμένο στις δυνάμεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος, στα νέα μεγάλα κοινωνικά κινήματα, που θα επιδιώξει να συσπυρώσει όλα τα ρεύματα της κομμουνιστικής, της ανανεωτικής, της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, της δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας που δεν έκαναν καμία έκπτωση και δεν προσχώρησαν στο μνημονιακό μπλοκ, ένα φορέα που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε μαζί με το λαό, για το λαό. Έναν φορέα που θα μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κόμμα που θα αναλάβει τη βαριά ιστορική ευθύνη να δώσει τέλος στα μνημόνια
και την υποτέλεια. Τη βαριά ιστορική ευθύνη να επαναθεμελιώσει την κοινωνική δικαιοσύνη, να ξαναχτίσει την Ελλάδα, να ανοίξει δρόμους για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, για αυτό που εμείς ονομάζουμε τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας.